Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr για την επόμενη ημέρα των μνημονίων και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα ενισχυμένης εποπτείας στο οποίο θα βρεθεί η χώρα μετά τις 20 Αυγούστου. Θα συζητήσει με την ελληνική πλευρά ο Πιέρ Μοσκοβισί. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων έρχεται σήμερα στην Αθήνα και θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο. Σήμερα συνεδριάζει και το Euro Working Group, το οποίο θα αναλάβει να προετοιμάσει το Eurogroup της 12ης Ιουλίου, που είναι και το τελευταίο για το φετινό καλοκαίρι. Σε αυτή τη σύνοδο, οι εταίροι θα ανάψουν το πράσινο φως για την εκταμείευση της τελευταίας δόσης των δανείων προς την Ελλάδα, που θα χρησιμοποιηθεί για το μαξιλάρι ασφαλείας. Την δυνατότητα να μειώσουν κατά το ίμιση τις ασφαλιστικές εισφορές τους όσοι αυτοαπασχολούμενοι συνταξιούχοι έχουν αποχωρήσει με τουλάχιστον 40 έτη ασφάλισης, δίνει νέα εγκύκλειος του ΕΦΚΑ αναλυτικά η νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου τον Μάιο του 2016, προβλέπει πως όσοι συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης και συνεχίζουν εργαζόμενοι μπορούν να πετύχουν μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τους κατά 50%. Η πρώτη εγκύκλειος του Μαρτίου του 2018 ανέφερε πως η διάταξη δεν έχει εφαρμογή σε απασχολούμενους συνταξιούχους. Ωστόσο, σε πρόσφατη τροποποίηση, η ειδική εγκύκλειο αναφέρεται πως στη διάταξη εμπίπτουν απασχολούμενοι συνταξιούχοι ανεξαρτήτως του χρόνου συνταξιοδότησης και ανάληψης της νέας εργασίας ή δραστηριότητας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότησή τους. Φωτιά στη τσέπη των εκδρομέων αναμένεται να βάλουν τα ακριβά καύσιμα, καθώς η τιμή της βενζίνης έχει ήδη πατήσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, παρά τις όποιες διακυμάνσεις, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, προκαλώντας αλλεπάλληλα κύματα ακρίβεια σε όλο τον κλάδο των μεταφορών. Εκτός από τις οδικές μεταφορές, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από την ακριβή βενζίνη, αν κάποιος κάνει μια έρευνα αγοράς στις γνωστές μηχανές αναζήτησης αεροπορικών εισιτηρίων, θα αντιληφθεί ότι οι τιμές τους, ακόμη και για το εσωτερικό, δεν έχουν καμία σχέση με αυτές που ίσχυαν πριν από 1 ή 2 χρόνια, ενώ έχουν μειωθεί και οι μεγάλες προσφορές που έκαναν κάποτε με πολύ συστηματικό τρόπο οι αεροπορικές εταιρείες. Τοτικά κινείται η χρηματιστριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 751,89 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,72% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.